Βουνό και παραλία συνδυάζουν αρκετοί τουρίστες στο νησί μας με τις εικόνες δεν χαρακτηριστικές και στα ενόγια. Εμείς είμαστε από την Αθήνα, έχουμε έρθει εκδρομή. Σας αρέσουν τα ενόγια? Πάρα πολύ, έχουμε μείνει χθες το βράδυ. Μείναμε, πολύ ωραία είναι. Να έρθετε και εσείς να μείνετε. Από Θεσσαλονίκη. Πόσες μέρες? 5. Έχουμε συγγενείς. Πολύ ωραία περάσαμε. Πήγαμε και στις εκδηλώσεις όλες. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Εμείς μένουμε βουνό. Ήρθα να πάρουν καθαρό οξυγόνο, βουνό. Θάλασσα. Πού και πού πάμε και την αγγίζουμε. Η κεντρική πλατεία σφίζει από ζωή, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το πρωινό τους, συμμετέχοντας παράλληλα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ανογείων, οι οποίες αναδεικνύουν την παράδοση του τόπου μας. Είμαστε ένας τόπος-ορισμός. Το καλοκαίρι, ειδικά αυτή την περίοδο, είχαμε ένα φανταστικό αντιφασιστικό φεστιβάλ φέτος, το Χαϊμαλίνα, όπου αντιφασίστες από όλα τα μέρη της Ελλάδας ήρθαν εδώ και ενώσαν τις φωνές τους ενάντια στο φασισμό. Καλές είναι αυτές οι κινήσεις. Σωστές είναι, για να γνωρίζει ο κόσμος και τα χωριά. Εσείς βλέπετε πολλούς ντόπιους να έχουν επιστρέψει ή βλέπετε και τουρίστες? Και τουρίστες, πολλούς βλέπω. Ήρθαμε για γάμο. Παντρεύεται ένας φίλος μας και ήρθαμε για το γάμο. Από Αθήνα, αλλά είμαστε από εδώ, από Νεάπολη. Συνδυάστε λοιπόν τις διακοπές. Ακριβώς, ναι. Το σκύλο. Με το σκύλο, ναι, ναι. Ήρθαμε να δροσιστούμε λίγο στα Ανόγια. Που έχει τη δροσιά. Και πόσες μέρες θα κάνεις στα Ανόγια? Τίποτα, για μια μέρα ήρθαμε, για ένα καφέ. Μετά μπάνιο. Μετά μπάνιο, ναι, πρέβελι. Η τουριστική κίνηση στα Ανόγια είναι αυξημένη, με τους επισκέπτες να δοκιμάζουν τον ανογιανό οφτό και κριτικές γεύσεις. Πιστεύω ότι μένουν οι άνθρωποι ικανοποιημένοι. Έχουμε και το ανογιανό οφτό. Το βράδυ, αν δεν έχεις σακάκι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Εκεί περίπου είναι 18 βαθμούς, αλλά βγαίνει ο άλλος από το παραλία και είναι ψημένος πραγματικά. Από Αθήνα έρχομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό εδώ, οι βόλτες στο χωριό. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Τα συνδυάζομαι, η θάλασσα και βουνό μαζί. Το πρωί στο βουνό, το απόγευμα στη θάλασσα. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν τα Ανόγια πριν τις σκοτεινές αποδράσεις στις όμορφες και καθαρές παραλίες στα νότια παράλια του Ρεθύμνου, θαυμάζοντας και το καταπληκτικό γκράφιτι στην είσοδο των Ανογίων που απεικονίζει τον Νίκο Ξυλούρη με τους στίχους του ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αδελφέ μου. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Το έργο τέχνης επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Ραπτάκης.